Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για ένα και μόνο θέμα. Αυτό το θέμα είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας προκαίνει λύπη και θυμό. Είναι ο δρόμος, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε καλονή πέτρα, ενώ ουσιαστικά είναι στροφή Αγίας Παρασκευής μέχρι δρόμος τύψης. Αλλά συνήθως το λέμε δρόμος καλονής πέτρας, για να ξέρουμε τι μιλάμε. Είναι ένας δρόμος που όλοι ξέρουμε, όσοι είμαστε από τη Μυτιλή, από τη Λέσβο, και έχουμε την τιμή σήμερα να έχουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Καραντώνη, να παρίσταται εδώ και τον ευχαριστούμε που ήρθε. Όλοι ξέρουμε ότι αυτός ο δρόμος είναι η καρδιά του οδικού συστήματος της Λέσβου. Για ποιο λόγο? Αφενός με διασχίζει το κέντρο της Λέσβου, άρα από εκεί διακλαδώνονται όλες οι άλλες περιοχές, αφετέρου ενώνει την Καλονή, τη Μυτιλίνη, με την πιο τουριστική περιοχή της Λέσβου, η οποία τουριστική είναι από την Άναξο μέχρι την Εφταλού, μέχρι τη Καλάς Καμιάς. Όλοι οι τουρίστες, όλοι οι επισκέπτες μας από εκεί περνάνε, πέραν των μονών που υπάρχουν καθοδόν, τη Μονή Λιμόνος, τη Μονή Υψηλού, πέραν αυτού είναι και ξέρουμε ότι είναι ο τροφοδότης, ο οικονομικός της Λέσβου, διότι διασυνδέει με την κτηνοτροφική περιοχή της Λέσβου και όπως έχουμε πει πολλές φορές, το κύριο εισόδημα της Λέσβου προέρχεται από την κτηνοτροφία. Αυτός ο δρόμος έπρεπε να έχει γίνει από 50 χρόνια, από 60 χρόνια. Θυμάμαι όταν πριν πολλά χρόνια πέναγα σαν φοιτητής πηγαίνοντας στο Μόλιβο, τον οποίο ιρίζει στο εμπαρόδο, τον ανέκαθεν τον αγαπώ, γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Έλεγα, αυτός ο δρόμος δεν μπορεί να παραμείνει έτσι. Και ο Θεός έδωσε να εκπονηθεί μια μελέτη, να από τον κύριο Σιφουνάκη να γίνουν διαέρος επισκοπήσεις πώς θα είναι η χάραξη του δρόμου και επιτέλους καταφέραμε να έχουμε μια μελέτη η οποία πήρε και όλες τις εγκρίσεις. Είχε συναντήσει αυτή η ιδέα του εισοδού αυτής από ορισμένους κατοίκους των περιοχών οι οποίοι θεωρούσαν ότι παρακάπτονται ο οικισμός τους και ενδεχομένως θα έχουν κάποια απώλεια εισοδήματος, αλλά η διεθνή στάση είναι αυτή, να υπάρχουν παρακαμπτήρες οδοί παντού, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη γίνονται παρακαμπτήρες οδοί. Τώρα οι πόλεις και οι οικισμοί θέλουν να απομακρύνουν από την καρδιά τους, από τον ιστό τους, την κυκλοφορία την διερχόμενη, όχι αυτή που απευθύνεται στον οικισμό, αλλά αυτή που απλά διέρχεται. Και μπορείτε να φανταστείτε μεγάλα οικιστικά κέντρα της Λέσβου, από τα οποία περνάει ο σημερινός δρόμος, τι όχληση έχουν από τη διερχόμενη κυκλοφορία και τα φορτηγά. Έτσι λοιπόν, όταν αναλάβαμε το 19 την Περιφερειακή Αρχή, ένα από τα θέματα που κοιτάξαμε μαζί με το δρόμο Αγιάσου Μεγαλοχωρίου, που και αυτό είναι, δεν θα το πούμε σήμερα γι' αυτό, ήταν ο δρόμος αυτός. Είδαμε ότι είμαστε έτοιμοι και μπορούμε να προχωρήσουμε σε δημοπράτηση. Ενετάχθη στο ΕΣΠΑ, το λίγον τώρα ΕΣΠΑ, το 2014-2020, η χρηματοδότηση του έργου και με χαρά πριν από περίπου 2 χρόνια κάναμε τη δημοπράτηση του έργου. Οι επιτροπές δούλεψαν καλά και με συνέπεια και είχαμε ανάδειξη αναδόχου. Ανεδείχθη ανάδοχος μια εταιρεία η οποία έχει δραστηριοποιηθεί στο Βόρειο Αιγαίο και στη Λέσβο, η Θεμέλη. Και όταν ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε, περίπου θα μας τα πει ο Δημήτρης και η Μαρία τις ακριβείς ημερομηνίες, όταν μας κάνει το ιστορικό, όταν ήμασταν έτοιμοι, εγώ λέω το περίγραμμα του θέματος, όταν ήμασταν έτοιμοι να αρχίσουμε, τι ανακαλύπτουμε? Η μελέτη του δρόμου, η οποία είχε εκπονηθεί από κάποια διεύθυνση του Υπουργείου, του ΠΕΧΟΔΕ, ΠΟΜΕΔΗ, τη σημερινή ονομασία, δεν είχε λάβει υπόψη ότι ταυτόχρονα και από αρκετά χρόνια σχεδιαζόταν η κατασκευή ενός μίζωνος μεγάλου φράγματος, το φράγματος Συκνιά. Και η χάραξη της οδού, ένα τμήμα της περίπου 2 χιλιόμετρων, έπεφτε μέσα στον ταμιευτήρα του κατασκευαστισμένου φράγματος. Προφανώς, ακαι τότε, η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι το φράγμα του Τσικνιά
εντάσσεται στο πρόγραμμα το ευρωπαϊκό του Ταμείου Ανακάμψεως. Με ένα συνολικό προϋπολογισμό, αν θυμάμαι καλά, 300 εκατομμύρια και η πρώτη φάση του θα ήταν της τάξης των 104 εκατομμυρίων. Η πρώτη φάση του έργου. Εμείς θορυβηθήκαμε διότι μας ανέτρεπε την έναρξη κατασκευής του δρόμου. Κάναμε μια σύσκεψη, πήγαμε επηγόντως στην Αθήνα, κάναμε μια σύσκεψη, ακριβής ημερομηνίες θα μας πει ο Δημήτρης, στην οποία παρίστατο η εκπρόσωπος τεχνικής υπηρεσίας, παρίστατο ο βουλευτής μας κύριος Θανασίου, εμείς και οι υπηρεσιακοί παράγοντες με τον τότε υφυπουργό του Υπουργείου. Εγώ με το ταμπεραμέντο που έχω σε ορισμένα θέματα, το πλωμαρίτικο, άρχισα να λέω και έφαγα μερικές κλωτσιές από κάτω και από τον Ακριώτη και από τον Θανασίου, να μην τα λέω, ότι πάτε, θέλετε να μας μποϊκοτάρετε το έργο. Και το κάνετε αυτό, εγώ τα λέγα με το δικό μου μυαλό, δεν σημαίνει ότι ήταν αλήθεια. Πάτε να το κάνετε επειδή είμαι αντάρτης, εξελέγει ένα αντάρτης. Έτσι θεώρησα εγώ. Το είπα για να πιέσω την κατάσταση. Έφαγα κλωτσιές από αυτούς και είχα τη διαβεβαίωση ότι καθόλου δεν συμβαίνει έτσι το πράγμα. Απλά δεν συντονίστηκαν οι δύο διευθύνσεις. Η μία που κάνει το δρόμο και η άλλη του φράγματος. Και ότι το φράγμα είναι μείζον για τη Λέσβο και. Τότε συνεφωνήθη η νέα χάραξη της οδού για να φύγει από το φράγμα θα εξεπονείται η μελέτη από την υπηρεσία εκεί του Υπουργείου που είχε κάνει και την αρχική μελέτη και θα ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους. Αυτά τώρα ήμασταν περίπου Ιανουάριο του 22. Ιανουάριο 22. Λες να τότε. Ο κύριος Αθανασίο, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ο υφυπουργός, με διαβεβαίωσαν ότι ήταν θέμα ενός, δύο, τριών μηνών να γίνουν όλα αυτά. Ανάγκα και οι θεοί πείθονται, αναγκάστηκα και εγώ να πω εντάξει, περιμένουμε. Δύο-τρεις μήνες. Τι συνέβη τώρα. Εν τω μεταξύ, μέχρι το σήμερα, ο εργολάβος ανανεώνει την προσφορά του. Διότι θα μπορούσε να πει, δεν με ενδιαφέρει πλέον το έργο. Δεδομένου ότι και οι τιμές αλλάξαν των πραγμάτων. Και τι συμβαίνει τώρα με όλα αυτά τα δεδομένα. Σας δείχνω τι έγραψε μια εφημερίδα προχτές. Καλύπτω ποια εφημερίδα είναι, αν και όλοι βλέπετε. Λέει ότι το φράγμα του Τσιγκνιά πάει στις Καλένδες. Να το, το δημοσίευμα. Ο λόγος για τον οποίο αναγκαστήκαμε να κάνουμε αυτές τις χρονικές καθυστερήσεις και να μεταφέρουμε τη χάραξη του δρόμου, εξέλιπε. Και οφείλω να πω ότι όποτε έκανα λόγο για κάποια χρήματα να πάρει η περιφέρεια από το Ταμείο Ανακάμψεως, μονίμως είχα τον αντίλογο, «Μα ρε Μουτζούρη, σου εντάξαμε τόσο φράγμα, τόσα εκατομμύρια. Ποια άλλη περιοχή πήρε τόσα εκατομμύρια?» Έτσι μου έλεγε το. «Δώστε μας 10 εκατομμύρια να κάνουμε αυτό, να κάνουμε το άλλο, μα πήρατε 100 εκατομμύρια σε πρώτη φάση. Και ζητάς και άλλα?» Και τώρα εξέλιπαν όλα αυτά. Τότε στις τελευταίες μέρες είχα επαφές με το Υπουργείο να δω τι γίνεται με τη μελέτη, την εγκρίση, τις εγκρίσεις που δεν έρχονται. Οι απαντήσεις που έλαβα ήταν ότι θα εγκρίνουμε τη μελέτη, την υδραυλική, θα εγκρίνουμε τη χάραξη, θα εγκρίνουμε το κτηματολόγιο, θα εγκρίνουμε τις απαλωτριώσεις. Και κάνω με αυτή τη συνέντευξη σήμερα για να εκδηλώσω τη δυσφορία μου, το θυμό μου, να επαναλάβω το λόγο που επεκαλέστην το Γενάρη γιατί καθυστερεί το θέμα και θέλω να κρούσω, να ξεσηκώσω του Λεσβίους, γιατί είναι ένας δρόμος πολύ καθοριστικός για τη Λέσβο, να δούμε τι θα κάνουμε. Και ακόμη να βάλω το αίτημα προς το Υπουργείο, προς την κυβέρνηση, τα 100 εκατομμύρια που εκτρέπονται της Λέσβου με την μη κατασκευή του φράγματος, να μας δοθούν υπομορφήν άλλων έργων. Μα νοσοκομιακή επέκταση, μα δίκτυα υδρεύσεως, μα οδούς, μα, τα 100 εκατομμύρια τα διεκδικούμε. Νότια παράκαμψη, που έχουμε έτοιμα εκεί και δεν μας απαντάνε και εκεί.
Διεκδικούμε την άμεση έγκριση των μελετών για να ξεκινήσει ο δρόμος και δεύτερον διεκδικούμε τα 100 εκατομμύρια. Διότι μου έλεγαν ότι πήρατε τα 100 εκατομμύρια για το φράγμα, το Ταμείο Ανακάμψεως. Έχουμε διεκδίκηση στο Ταμείο Ανακάμψεως. Αυτό το περίγραμμα και θέλω να δώσω το λόγο στην τεχνική υπηρεσία που παρίσταται, είτε όποιος αποφασίσει να μιλήσει, να πει ένα ιστορικό σύντομο και μετά να πει και ο κύριος Ελευθερίου, ο οποίος κατάγεται και από την περιοχή, αν θέλει να μιλήσει και ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Καραντώνης και όποιος άλλος θέλει. Καλημέρα σε όλους. Εν ολίγης θα σας πω, επειδή έτυχε να ζήσω το θέμα ως διευθυντής τότε στην υπηρεσία, ότι το έργο αυτό, η μελέτη τελείωσε το 19. Το έργο εντάχθηκε με απόφαση του κυρίου Περιφερειάρχη τον Απρίλιο του 20 στο ΕΣΠΑ. Ήταν ένα έργο μαζί με τις απολωτριώσεις των 20 εκατομμυρίων, το οποίο και μάλιστα έβγαλε και άλλα για να μπει αυτό στο ΕΣΠΑ, γιατί ήταν περιορισμένες υποδομές. Αμέσως μετά προχωρήσαμε στη δημοπρασία του έργου, έτσι το Μάιο του 2021. Τότε λοιπόν ξαφνικά το Μάιο το δημοπρατήσαμε, τον Σεπτέμβριο του 2021, το Νοέμβριο του 2021, μας έρχεται ένα έγγραφο από το ΥΠΕΚΟΔΕ και έλεγε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η μελέτη του έργου, διότι συμπίπτει με το φράγμα Τσικνιά σε κάποιο τμήμα του δρόμου. Δυστυχώς τη μελέτη του έργου την έκανε η Διεύθυνση ΔΕΛΤΑ 1 Συγκοινωνιακών Υποδομών του ΥΠΕΚΟΔΕ, ενώ το φράγμα το μελετούσε, ξέρω εγώ, η ΔΕΛΤΑ 6, η Διεύθυνση Υδραυλικών, χωρίς να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους, και κάποιο κομμάτι, 2,5 χιλιόμετρα περίπου, έπεφτε μέσα στον ταμιευτήρα του φράγματος. Τότε αμέσως εμείς προχωρήσαμε σε κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν και τα δύο, με κάποιες ανυψώσεις επιχωμάτων κτλ., ώστε να μην αλλάξει η μελέτη. Δεν έγιναν δεκτές από το ΥΠΕΚΟΔΕ. Και αποφασίστηκε τον Ιανουάριο, που πήγαμε μαζί με τον κύριο Μουτσούρη εκεί, στον κύριο Καραγιάννη, τον υφυπουργό, παρουσία και του βουλευτή, όπως τα είπε ακριβώς και τα λοιπά, και κλωτσιόμασταν κάτω από τα τραπέζια. Ακριβώς έτσι ήταν. Αποφασίστηκε από τον κύριο Καραγιάννη, πράγμα τον υφυπουργό, ότι έδωσε εντολή αμέσως ανάθεση της τροποποίησης της μελέτης για το τμήμα αυτό, ας πούμε, ώστε να προχωρήσουμε, ξέρω εγώ, με τη νέα μελέτη, επειδή ήταν ήδη δημοπρατημένο το έργο, να προχωρήσουμε, ας πούμε, με τη νέα μελέτη για τις νέες απαλωτριώσεις και τη νέα σύμβαση. Αυτό όλα γίνανε τον Ιανουάριο του 2022 και είχαν πει ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε τις μελέτες συγκεκριμένες και τα λοιπά, του 2022 το καλοκαίρι, έτσι. Μετά δώσαμε μια μεγάλη μάχη στο ελεκτικό συνέδριο, γιατί προχωρήσαμε εμείς για την έγκριση της υπογραφής σύμβασης. Πήγε στο ελεκτικό συνέδριο, που εκεί πέρα υπήρχε κάποια διαφωνία μεταξύ των συνέδρων, διότι έλεγε ότι αφού θα αλλάξει η μελέτη, πώς ζητάτε να κάνουμε σύμβαση με την προηγούμενη μελέτη και τα λοιπά και αυτά. Και με τη μεσολάβηση του κυρίου Αθανασίου, και εγώ είχα πάει προσωπικά και ο κύριος Μουτζούρης είχε μιλήσει, πραγματικά μας δώσαν έγκριση από το ελεκτικό συνέδριο για υπογραφή της σύμβασης με τη νέα μελέτη, με την τροποποίηση της μελέτης και με τις νέες απαλωτριώσεις και με τη νέα περιβαλλοντική. Εμείς ανταποκρινόμενες υποχρεώσεις και τη νέα περιβαλλοντική μελέτη κάναμε και εγκρίναμε και βγήκαν οι όροι, και τις απαλωτριώσεις τις παλιές που πέφτανε μέσα στο φράγμα τις ακυρώσαμε. Τις ανακαλέσαμε ώστε να προχωρήσουμε στις νέες και τα λοιπά, και περιμέναμε την εγκεκριμένη νέα μελέτη από το Υπουργείο ώστε να έρθει, ας πούμε, και να προχωρήσουμε στη σύμβαση με τον εργολάβο, σύμφωνα με αυτά που είχαμε. Παράλληλα έχουμε κάνει και τις απαλωτριώσεις από τον Απρίλιο του 2022, έχουμε και την απόφαση του εφετείου για τον καθορισμό αποζημίωσης όλων αυτών εκεί των ανθρώπων που απαλωτριώνονται για το δρόμο. Θυμάστε που κάποιοι είχαν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να κυρωθεί. Τέλος πάντων, τα κερδίσαμε όλα αυτά και είχαμε τον εργολάβο έτοιμο, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να ξεκινήσουμε. Θεωρητικά δηλαδή το έργο θα ξεκινούσε τέλος του 2022. Θα είχαμε σύμβαση, ξέρω εγώ, και θα ξεκινούσε η κατασκευή του. Σήμερα δηλαδή θα κατασκευαζόταν η κανονικότητα. Ακόμα δυστυχώς δεν έχουν έρθει εγκεκριμένες μελέτες, όλα τα τεύχη της τροποποίησης. Από τον Ιανουάριο του 2022 που τα αποφασίσαμε μέχρι τώρα από το Υπουργείο, ούτε και τα κτηματολόγια, τα καινούργια για τις νέες απαλωτριώσεις που αφορούν, ας πούμε, το φράγμα. Το φράγμα προχώρησε στις απαλωτριώσεις του, αλλά τελικά είχαμε την απόφαση ότι δεν θα μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης, παραμένει έτσι, δηλαδή τζάμπα όλος ο κόπος, τζάμπα όλη η ιστορία, ας πούμε, για το φράγμα, και χάνουμε και το δρόμο. Τώρα, για να μην χάσουμε το δρόμο, επειδή κρατάμε με τα νύχια και με ζόρια τον εργολάβο, τη Θεμέλη,
τον κύριο Ντινόπουλο συγκεκριμένα, που είναι και γνωστός του, ήσασταν και συμφοιτητές, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, τον κρατάμε, εκτελεί και το αεροδρόμιο της Χίου η ίδια εταιρεία, και τον κρατάμε, ας πούμε, να ανανεώνει την προσφορά του, ώστε να μην την ακυρώσει, μπας και ξεπερδέψουμε, ας πούμε, και προχωρήσουμε αυτόν, ξέρω εγώ, στην κατασκευή, στην υπογραφή δηλαδή της σύμβασης. Παρόλα αυτά, για να μην το χάσουμε το έργο, κάναμε και το τεχνικό δελτίο ώστε να υπαχθεί στο νέο ΕΣΠΑ, με απόφαση του κύριου Περιφερειάρχη, το κάναμε τώρα το 27/11 που μας πέρασε, ώστε για να περάσει δηλαδή στο επόμενο ΕΣΠΑ, ας πούμε, ώστε να μην χαθεί χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, διότι έχουμε και θέμα με το ΕΣΠΑ, εάν, ας πούμε, λόγω των καθυστερήσεων. Και τώρα πρόσφατα που μιλάγαμε πάλι με το Υπουργείο, να σταλούν οι μελέτες, ναι θα σταλούν, ναι θα εγκριθούν, ναι θα σταλούν, ναι ξέρω εγώ τι αυτό, και περιμένουμε. Από την άποψη τη δικιά μου, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, δεν υπήρξε καμία ολιγορία ή καμία διαφωνία σε αυτά τα οποία συμφωνούμαστε με το ΕΠΕΧΟΔΕ. Προσπαθούσαμε να κάνουμε τα πάντα, ας πούμε, για να σώσουμε αυτό το έργο, όπως και για τα άλλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη, σας το λέω με ειλικρίνεια, δηλαδή από την πλευρά της περιφέρειας, έτσι που το διεκδικούσαν πάρα πολύ. Μας έχει φάει τα αυτιά ο Μουτζούρς με το έργο καλονή πέτρα κάθε μέρα. Τι Αθήνα πήγαμε, τι ξαναπήγαμε, τι να τα λέμε τώρα δηλαδή, τέλος πάντων. Αλλά υπάρχει μια καθυστέρηση από το ΕΠΕΧΟΔΕ. Η ευθύνη δηλαδή είναι εκεί. Αυτά ήθελα να πω εγώ και μακάρι, ας πούμε, ξέρω εγώ, να ευοδοθεί να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ό,τι είπε ο κύριος Δημήτρης, ο πρώην προϊστάμενος της Διεύθυνσης, συμφωνώ απόλυτα. Αναμένουμε τις τροποποιημένες μελέτες για να προχωρήσουμε στην απαλωτρίωση της χάραξης που έχει τροποποιηθεί. Την τροποποιημένη της χάραξης. Τροποποιήθηκε. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Κύριος Δημήτρης. Μιλάμε τώρα για δύο πολύ σημαντικά έργα που αφορούν τη Λέσβο. Το φράγμα του Τσικνιά, το οποίο είναι αμφισβητούμενης αποδοχής, κυρίως από τους περιβαλλοντολόγους, λόγω του φαραωνικού μεγέθους του. Έχουν λεχθεί αυτά, είναι γνωστά, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το αφήνουμε λίγο στην άκρη, για να δούμε τι συνέπειες είχε αυτό το φράγμα σε ένα άλλο πολύ αναπτυξιακό έργο, που είναι ο δρόμος, αυτός που λέμε Καλονής Πέτρας, που στην ουσία είναι από τη διακλάδωση της Αγίας Παρασκευής προς Καλονία, που πηγαίνει μέχρι την Στύψη. Διότι από εκεί και πέρα προβλέπουμε τα άλλα πράγματα, τούνελ κλπ, που είναι λίγο δύσκολο να τα υλοποιήσουμε στη Λέσβο. Παρ' όλα αυτά όμως, και μέχρι εκεί αν πήγαινε το έργο, ήταν πολύ σημαντικό, αναπτυξιακός άξονας, σημαντικός για την περιοχή της Δυτικής Λέσβου, και κυρίως που οδηγεί προς την κυρίως τουριστική περιοχή. Δεδομένου ότι ο άλλος ο δρόμος από Μυτιλίνη, Καλονί, Ερεσό κλπ. Ολοκληρώνεται και με το λιμάνι και καλύπτουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος. Δυστυχώς είχαμε αυτή την ατυχία και το ένα το έργο να σταματήσει η πρόοδος, όπως ανέφερε ο κύριος Περιφερειάρχης και οι τεχνικές υπηρεσίες περιφέρειας, να σταματήσει γιατί ένα μέρος έπεφτε μέσα στο φράγμα του Τσικνιά και ότι εκπονήθηκαν και οι δύο μελέτες από το ίδιο Υπουργείο αλλά από διαφορετικές διευθύνσεις, όπως είπε ο κύριος Αξιώτης. Είχε λοιπόν τη συνέπεια αυτή να σταματήσει η πρόοδος του έργου, που θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτή η αστοχία, ας πούμε. Και παρόλα αυτά, και ότι υπήρχε το τεράστιο αυτό πρόβλημα, που δεν μπορούσαμε να το επιλύσουμε εμείς, αλλά ήταν θέμα επίλυσης από το αρμόδιο Υπουργείο, μέχρι και το καλοκαίρι φέτος, η τελευταία συνάντηση, κύριε Περιφερειάρχη, που κάναμε με αυτούς που ανέλαβαν την εκτέλεση του έργου, ήταν το μήνα Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά, και τους δώσαμε λύση και παρατείναμε ενδεχόμενα τώρα να λύνεται το πρόβλημα του δρόμου με αυτό εδώ, αρκεί να γίνουν απαραίτητα, δηλαδή με την κατάργηση, με το ότι παγώνει το έργο του Τσικνιά, να μπορέσει να προχωρήσει, αν τελικώς αυτό, διότι αυτό είναι ένα δημοσίευμα. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι σίγουρο αυτό το οποίο αναφέρει, είναι μια πληροφορία. Πάντως, θα λυθεί το πρόβλημα και θα προχωρήσει ο δρόμος ούτως ή άλλως. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Αυτό ήθελα να πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και υπάρχουν και άνθρωποι και άλλοι που δούλεψαν εδώ, όπως είναι ο κ. Καραντώνης, για το θέμα αυτό, και αν θέλει να τοποθετηθεί. Από ό,τι ξέρω για το φράγμα, δεν είναι μόνο δημοσίευμα που λέει ο Άρης,
δεν έχει υπογραφεί και σύμβαση για το φράγμα. Ο άκτορας, η εταιρεία, ο ανάδοχος, αρνείται να υπογράψει σύμβαση. Πάει θέμα με το φράγμα. Το φράγμα μας έμπλεξε. Το φράγμα μας καθυστέρησε. Δήμαρχε, θες να πεις κάτι. Στέλνω μισό λεπτό. Ανέφερε ο κύριος Περιφερειάρχης στην αρχή της τοποθέτησής του ότι κάνει αυτή τη συνέντευξη για να εκφράσει το θυμό του. Σωστά το λέει. Πράγματι, υπάρχει θυμός. Έχω την εντύπωση όμως, άσχετα αν δεν το είπε, διότι είναι μια αλλαγή τρόπου άσκησης πίεσης της περιφέρειας προς τα κεντρικά, την αλλαγή της πολιτικής την έχει καταφέρει ο Περιφερειάρχης και φαίνεται από την αρχή της ανάληψης της θητείας του. Η μεγαλύτερη πίεση προς την κυβέρνηση είναι η κινητοποίηση των πολιτών για τα ενδιαφέροντά τους. Όπου θίγονται τα ενδιαφέροντα των πολιτών της Λέσβου, μπαίνει μπροστά ο Περιφερειάρχης, τους κινητοποιεί για να μπορέσουμε να αλλάξουμε ενδεχόμενα αυτά τα οποία προγραμματίζουν ή μας αποκλείουν από κάτω. Ή μας αφαιρούν. Ή μας αφαιρούν, σωστά. Στέλιο. Ένα έργο αναπτυξιακό για τη Λέσβο που απασχολεί τους κατοίκους πάνω από 50 χρόνια. Το έχουν υποσχεθεί και παλιές νομαρχίες και περιφέρειες και η περιφέρεια τώρα. Και πραγματικά το ένα συνδέεται με το άλλο, το φράγμα του Τσικνιά και ο δρόμος ο συγκεκριμένος. Με χαρά οι κάτοικοι κάποια στιγμή είδαν ότι η συγκεκριμένη περιφέρεια, η τωρινή περιφέρεια, ο κύριος Μουτζούρης προσπαθεί πάρα πολύ σοβαρά για το συγκεκριμένο έργο. Ξέρουμε τις προσπάθειες που γίνονται και θα γίνουν, πιστεύω και στη συνέχεια, και καλά είναι να απεγκλωβιστεί πλέον το ένα το έργο από το άλλο για να ολοκληρωθεί και να ξεκινήσει αυτό το έργο που είναι ήδη δημοπρατημένο. Νομίζω πολύ σωστή ενέργειά σας είναι, κύριε Περιφερειάρχα, το να πάει στο καινούριο ΕΣΠΑ, να μην χαθεί η χρηματοδότηση. Πιστεύω ότι αυτό είναι το βασικότατο. Και με χαρά το άκουσα αυτό. Το εντάξει. Μόνο ξέρεις ποια είναι η διαφορά, Στέλιο. Ότι εντασσόμενο το έργο αυτό στο νέο ΕΣΠΑ αφαιρεί πόρους οδοποίησης. Αφαιρεί πόρους από ενδεχόμενα άλλα έργα. Σωστό. Είναι και αυτό που είπατε, ότι διεκδικούμε εμείς τα 100 εκατομμύρια και καλό είναι να δοθούν. Τονίσουν τα μέσα. Έτσι. Διεκδικούμε τα 100 εκατομμύρια. Χαίρομαι για αυτά όλα και πραγματικά ο δρόμος αυτός όλοι παραδέχονται πόσο ανάπτυξη θα δώσει στο νησί όλο. Ολοκληρώθηκε σχεδόν ο δρόμος προς την Ερεσό και καλά είναι να γίνει και αυτός ο άξονας. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους για την σωστή ανάπτυξη του συγκεκριμένου νησιού. Η τουριστική περιοχή, η δικιά μας βέβαια, εξαρτάται από αυτά όλα, διότι για σκεφτείτε, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, να κάνει ο άλλος να έρθει από την Ολλανδία ίδια ώρα το να πάει στο μόλυβο από το αεροδρόμιο. Αυτά όλα νομίζω ότι είναι σημαντικά και όλοι οι κάτοικοι πραγματικά πρέπει να ξεσηκωθούμε και να μείνουμε σε αυτό ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την περιφέρεια τη συγκεκριμένη και να το στηρίξουμε αυτό για να γίνει ο συγκεκριμένος ο δρόμος. Και να προσθέσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα πήραμε τους περιβαλλοντικούς όρους για την ασφαλτόστρωση της οδού, βελτίωση που θα κάνουμε από Εφταλού μέχρι Σκάλα Καμιάς. Σκεφτείτε αυτό το δίκτυο όλων των οδών να συνδέει όλη την περιοχή την τουριστική. Είναι σημαντικό. Είναι πολύ βασικό αυτό που λέτε. Και ως συγκεκριμένος τόπος και σαν δήμαρχος και εγώ κάναμε μεγάλες προσπάθειες γι' αυτό. Δυστυχώς υπήρχαν τεράστια προβλήματα και πολλά. Και ο Νίκος Σιφουνάκης έχει συμβάλει πολύ και ο Καπετανάς έχει συμβάλει και πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Όλοι έχουν προσπαθεί. Ο Σιμίτης ήρθε και το υποσχέθηκε το έργο μέσα στην Καλονή όταν ήταν πρωθυπουργός. Οι υποσχέσεις ήταν πάρα πολλές και συνεχίζονται να είναι βέβαια. Αλλά βλέπω ότι ασχολείστε σοβαρά και καλά είναι να συνεχίσουμε αυτή την πίεση για να έχει αίσιο τέλος. Κύριε Ζαφύρη, επειδή είστε και αντιδήμαρχος, ήσασταν στην περιοχή, θέλετε να πείτε κάτι. Στο μικρόφωνο θέλετε. Λοιπόν, όταν ήμουν στα δημόσια έργα, ήμουν ο επιβλέπων του έργου του Τσικνιά. Μέχρι την ορίμαση των μελέτων, μέχρι την οριστική μελέτη, η οποία μελέτη έχει τελειώσει.
είναι ένα έργο το οποίο είναι πλήρως αδειοδοτημένο. Οι περιβαλλοντολόγοι που είπε ο Γενικός Γραμματέας είπαν τις απόψεις τους και κρίθηκε τελικά από αρμόδια όργανα και το έργο έχει πλήρη αδειοδότηση. Αυτό συγκράτησα, αυτό που είπε ο Περιφερειάρχης, ότι αυτή τη στιγμή φεύγουν τα λεφτά για να πάνε στη Θεσσαλία. Δηλαδή το έργο είναι στο υπεχοδέ μέσα, στα δημόσια έργα γενικά, είναι μέσα για να υλοποιηθεί. Δεν έχει χρηματοδοτικούς πόρους αυτή τη στιγμή. Και είναι σημαντικό για την περιφέρειά μας, η οποία είναι από τις πιο φτωχές της Ελλάδας και νησιωτική με ιδιαιτερότητες, αυτά τα 100 εκατομμύρια να μην χαθούν. Άρα δηλαδή εμείς έγκαιρα πρέπει σαν περιφέρεια να έχουμε εναλλακτικές προτάσεις και για το κομμάτι της ίδρυψης σε επιμέρους τομείς, αλλά και για άλλα έργα τα οποία είναι αναγκαία για το νησί απάνω. Ναι. Γιατί πράγματι, από ό,τι στο ΕΣΠΑ το καινούριο, είναι 30 εκατομμύρια ειδοποίηση. Αν φύγουν τα 20 για το... Γι' αυτό δεν μένει τίποτα άλλο. Και είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί. Δηλαδή, αν δεν γίνει σύρακα, πραγματικά γλιτώνουμε τις στροφές μέχρι να φτάσουμε στη ύψη και από εκεί μετά έχουμε άλλες τόσες στροφές για να βγούμε μπροστά στην πέτρα. Αν γίνει σύρακα, μιλάμε για 5 λεπτά δρόμο. Αυτό που είχαμε κανονίσει, όταν όσο προχωρούσε η κατασκευή του πρώτου κομματιού του δρόμου μέχρι τη στύψη, να γινόταν η μελέτη του τούνελ, το οποίο είναι 800 μέτρα. Δεν έκανε φοβερό τούνελ. Όχι, όχι, είναι μικρό. Μικρή, η απόσταση είναι μικρή. Μικρό τούνελ. Και σήμερα τα πάμε πάλι. Και σήμερα. Δύο χρόνια. Θα εγκριθεί, θα εγκριθούν. Είχαμε κάποια προβλήματα. Καθυστερούν εγκρίσεις που λέτε τώρα. Έχουν γίνει ημερές, καθυστερούν εγκρίσεις. Και κάτι άλλο. Νομίζω ότι υπονόησε ο κ. Ελευθερίου ότι εφόσον το πράγμα τσιπνιά βγαίνει από τη μέση, θα μπορούσε να προχωρήσει ο δρόμος με την πρώτη μελέτη, την αρχική. Ναι, διαβάζοντα. Διαβάζω και μάλλον θα το γράψατε εσείς, που λέει ότι θα χρηματοδοτηθεί από άλλα εργαλεία χρηματοδοτικά. Άρα λοιπόν το Υπουργείο θα θέλει να έχουμε τη νέα χάραξη, ώστε εν περιπτώσει γίνει το φράγμα, που όπως είπε ο κ. Ζαφύρης είναι πλήρως αδειοδοτημένο και προφανώς για να δημοπρατηθεί υπήρχαν όλες οι άδειες, να μπορεί να γίνει το φράγμα. Καταρχήν θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε έρθει καθόλου σε επαφή με τον βουλευτή Λέσβου, τον κύριο Θανασίου, ο οποίος, όπως διαβάσατε σωστά, είπε ότι ναι, μεν δεν θα χρηματοδοτηθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά θα πάει σε κάποιο άλλο και μάλιστα έχει λάβει επίσημα, από επίσημα χείλη διαβεβαιώσει από τον ίδιο τον κύριο Σταϊκούρα, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα μπει σε άλλο πρόγραμμα το φράγμα Τσιχνιά. Έχετε έρθει καθόλου σε επαφή μαζί του να συζητήσετε γι' αυτό, πρώτον. Και δεύτερον, θέλω να ρωτήσω το εξής. Καλείται ουσιαστικά τους Λέσβιους να κάνουν κάποια κινητοποίηση, να κάνουν κάτι πάνω σε αυτό, γιατί αυτό καταλαβαίνω από τη συνέντευξη που μου δώσατε. Όχι. Θέλουμε να δημοσιευθεί από τα ΜΜΕ, τα μη ηλεκτρονικής ενημέρωσης, και να το δουν το αθηνοκεντρικό κράτος και να δει ότι διαμαρτυρόμαστε. Αυτό και θέλουμε. Να ενημερωθεί και ο. Δεν θέλουμε να ξεσηκώσουμε τον κόσμο στις οδούς. Θα το κάνουμε με τη βάστια, μην το κάνουμε και τώρα. Με τον κύριο Θανασίου, αυτό που σας ρώτησα, είχατε κάποια επαφή και για το φράγμα και για τον εμείς δρόμο. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα που μιλάμε για το φράγμα. Μας ενδιαφέρει οι εγκρίσεις μελετών. Αυτό μας ενδιαφέρει. Εμείς ελπίζουμε να το κάνει ο κύριος Αθανασίου. Οι κυβέρνησεις θα βρούνε χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεν θέλουμε να πάμε κόντρα στο φράγμα εδώ τώρα. Εμείς θέλουμε η νέα χάραξη μετατοπισμένη που αφήνει χώρο για το ταμιευτήρα του φράγματος να τροποποιηθούν οι μελέτες. Και εμείς συμφωνήσαμε να πάμε στη νέα χάραξη. Αρχής της εβδομάδας αναρτήθηκε στο διάβγεια του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης με τίτλο Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την τροποποίηση της οριστικής μελέτης του οδικού άξονα Καλονή Πέτρα Λέσβου σε τμήμα περίπου μήκους 4 χιλιόμετρων. Αυτό πρακτικά για την εξέλιξη του έργου τι σημαίνει? Απλά θέλει να πω, ερμηνεύω και τη γλώσσα του Υπουργείου. Θέλω ένα σύμβουλο να τους βοηθάει στην μελέτη αυτή την τροποποιημένη που κάνουν. Τίποτα άλλο. Είχε μια σύμβαση κάποιος σύμβουλος και θέλω να του παρατείνω τον χρόνο γιατί καθυστερεί η έγκριση. Αυτό είναι.
επιβεβαιώνει το, αυτό το πράγμα. Είναι για το Υπουργείο ο σύμβουλος αυτός. Μάλλον για να μπορεί να πληρωθεί. Προηγουμένως αναφέρατε ότι κρατάμε τον εργολάβο με νύχια και με δόντια. Ξέρουμε περίπου μέχρι πότε είναι η προθεσμία προσφοράς του. Εμείς τον θέλουμε αυτό τον εργολάβο, διότι είναι και έχει δείξει δείγματα γραφής καλά εδώ με έργα που έκανε και μου φαίνεται σοβαρός άνθρωπος και έχει την επιφάνεια που χρειάζεται. Τα εκτελεί τα έργα. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω, με δεδομένο ότι ο δρόμος Αγίας Παρασκευής Πέτρας απορροφάει κατά κύριο λόγο όλους τους πόρους του ΠΕΠ, όπως αναφέρατε προηγουμένως, τι σκέφτεστε να κάνετε με την νότια παράκαμψη και αν τελικά αυτή θα γίνει τμηματικά ή ολόκληρη? Είχαμε πει στο παρελθόν, έχουμε χωρίσει δύο φάσεις το έργο. Η πρώτη φάση είναι μέχρι το δρόμο του νοσοκομείου. Από την Παγανή μέχρι το δρόμο του νοσοκομείου. Η δεύτερη φάση ήταν από το νοσοκομείο μέχρι τη Βαριά. Για ποιο λόγο έγινε αυτός ο διαχωρισμός? Αφενός μεν, για να μπορούμε να είναι της τάξης των 20 εκατομμυρίων κάθε κομμάτι και να μπορούν να μπουν στο ΕΣΠΑ, και είχαμε πει ότι κι αν δεν είναι το ΕΣΠΑ θα βάλουμε από άλλους πόρους, πιθανόν από το Ταμείο Ανακάμψεως. Το δεύτερο όμως τμήμα της οδού έχει σημαντικά προβλήματα. Η μελέτη εξεπονήθη αρχές του 2000. Το 2000. Δεν έγινε επικαιροποίησή τους. Με αποτέλεσμα από το 2000 έως το 2020, τώρα 23, να έχουν γίνει ανοικοδομήσεις τρομερές. Νομίζω ότι η β' φάση θα χρειαστεί αναθεώρηση της χαράξεως. Είναι σοβαρό το θέμα. Το πρώτο κομμάτι, η πρώτη φάση, δεν έχει τέτοια προβλήματα. Είναι αγροτική γη και εύκολα κατασκευάζεται. Νομίζω ότι είναι και το άλλο, ότι από τη στιγμή που έχει προγραμματιστεί ο δρόμος να γίνει μέχρι τη στύψη, δεν απορροφείται όλο το κοντήλι. Όχι, μέχρι, δηλαδή ο δρόμος δεν απορροφά το κοντήλι που είναι όλο αυτό που λέτε. Αυτό είναι μεγάλο. Το συνολικό ποσό. Παράκαμψη μεγάλο. 40 εκατομμύρια. Ναι, ακριβώς. Δεν επηρεάζει τίποτα ο δρόμος αυτός. Γιατί είναι μέχρι τη στύψη. Ήθελε η κοπέλα να μάθει τι σκοτούσε. Δεν είπα το πριν. Και μιας που μιλάμε για οδικά, να καταχραστώ τις καλοσύνη σας και να ρωτήσω τι γίνεται με το αμπελικό σταυρός, γιατί πρόσφατα εγκρίθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο, και για το δρόμο Νάπη Πελόπη. Τεχνική Εκκλησία, μας πει. Και τα δύο θα ξεκίνησουν σύντομα. Θα να πείτε. Ναι, για το αμπελικό σταυρό περιμένουμε τώρα στην τελευταία, αύριο στην Οικονομική Επιτροπή θα μπει μέσα το κονδύλι της απόκτησης γης και είμαστε έτοιμοι για να υπογράψουμε σύμβαση μετά. Έχει ελεγχθεί η σύμβαση? Έχει περάσει από προσυμβατικό έλεγχο. Νάπη Πελόπη. Στην Νάπη Πελόπη επίσης ψάχνουμε ένα κονδύλι για το πράσινο ταμείο για να πληρώσουμε για την αναδάσωση της περιοχής και τα λοιπά. Και να συνεχίσει ο ανάδοχος. Δηλαδή, αν τολμήσω να πω, το πρώτο τρίμηνο του 24 θα είμαστε έτοιμοι. Ελπίζουμε. Μια που επεκταθήκαμε. Όχι, θα πω για το δρόμο. Επεκταθήκαμε. Ο δρόμος, ο κόμβος που κατασκευάζεται στην Βόρεια Παράκαμψη, ένα πολύ χρήσιμο έργο για οδική ασφάλεια και μάλιστα πάει ταχαίως από τον ανάδοχο, προέβλεπε η εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη που βρήκαμε ότι έπρεπε να διακοπεί η οδός, η παραλιακή που πάει από την επάνω σκάλα προς την Παναγιούδα. Στη ΔΕΗ. Στη ΔΕΗ, για να γίνουν κάποια έργα για το δρόμο, για τον κόμβο. Όταν το πληροφορήθηκα, μου έλεγε ο ανάδοχος ότι θα χρειαστούν 20 μέρες διακοπή της κινήσεως. Βέβαια, στα δημόσια έργα 20 μέρες μπορεί να είναι εύκολα 40 ή 50. Σκεφτείτε, αν ένας συγκοινωνιολόγος μετρούσε τον κυκλοφοριακό φόρτο στις οδούς Λέσβου, αυτό το κομμάτι του δρόμου είναι το πιο επιβαρημένο.
το πιο επιβαρημένο. Ειδικά το πρωί, αν δείτε τι περνάνε από εκεί. Άρα λοιπόν, σκέφτηκα ότι να διακόψουμε για 20 πιθανόν μέρες ή για 50 το δρόμο, όταν όλα τα σούπερ μάρκετ είναι δίπλα και πάνε οι Μυτιλοί να ψωνίσουν, όταν είναι το Κιτ παραπέρα, όταν είναι η Μόρια, όταν είναι ο Μανταμάδος, είναι η Σκαμιά, όλοι διέρχονται από εκεί, θα ήταν μεγάλο πρόβλημα. Και είπα, όχι, δεν θα κόψουμε το δρόμο, και κάναμε τροποποίηση της περιβαλλοντικής μελέτης, ώστε το κομμάτι αυτό να παρακαμφθεί σαν bypass κάτω από κάτι λουτρά που υπάρχουν εκεί. Είμαστε τώρα στη φάση εγκρίσεως αυτής της περιβαλλοντικής μελέτης, για να μπορέσουμε να το κάνουμε, να γίνει ο πρόχειρος δρόμος, ο κατασκευαστικός δρόμος, για να κοπεί η κυκλοφορία από τον κύριο δρόμο. Που θα μπορούσε βέβαια μια πολύ μικρή ανοχή να έχει γίνει και να έχουμε τελειώσει. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια καθυστέρηση, γιατί δεν θέλουμε να υπάρξει οποιοδήποτε κίνδυνος ή παραβατικότητα στην εκτέλεση του έργου. Αιγιαλός και παραλία. Έτσι, σωστό. Επειδή είναι Αιγιαλός και παραλία και δίπλα ακριβώς είναι το κτίριο, τα κτίρια τα παλιά, τα οποία είναι διατηρητία και είναι προστατευόμενα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν παρατηρείτε και άλλες καθυστερήσεις ή χρηματοδοτήσεις από πλευράς έργων που εκτελεί η περιφέρεια, από ποντίλια δηλαδή που περιμένει από το κεντρικό κράτος, και μία εκτίμηση, αν η όλη αυτή καθυστέρηση, δηλαδή κάπως έχουν στυλώσει τα πόδια τους, να το πω απλά και κατανοητά, οφείλεται σε μία εκδικητικότητα από μεριάς της κυβέρνησης, επειδή δεν έχει εκλεγεί ο αρεστός της στην περιφέρεια Βορειοαγίου. Ευχαριστώ πολύ. Σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι αυτός ο λόγος. Και μάλιστα προχθές, πριν από 10 μέρες, είχαμε σύνοδο των περιφερειαρχών στα Γιάννενα, όπου όλοι οι περιφερειάρχες έλεγαν ότι έχουν περικοπεί τα κονδύλια χρηματοδοτήσεις, και ήταν ο Υπουργός Παπαθανάσης που το απέδωσε, ότι δέχτηκε ότι έχουν περικοπεί τα κονδύλια, και να, θα μας το πει και ο Στρατής, διότι έχουν κατευθυνθεί πολλοί πόροι στη Θεσσαλία, αυτό μας είπε ο κ. Παπαθανάσης, και ακόμη πρόβλεψη κονδυλίων για την κλιματική αλλαγή που θα έχουμε καταστροφές, πιστεύω να μην έχουμε, σε όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό μας ελέγχθη. Έχουν περικοπεί κονδύλια και έχουν κατευθυνθεί αλλού. Θες να πεις κάτι? Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, ότι αρχές του χρόνου, όταν έρθει η προκαταβολή, θα αποπληρώσουμε όλες τις υποχρεώσεις, που είναι οι υποχρεώσεις μας είναι από τον Ιούλιο και μετά. Δεν είναι πολύς χρόνος, να το ξέρετε. Είναι από έργα, που τιμολόγια που οφείλουμε από τον Ιούλιο και μετά. Δηλαδή, 2 μηνών με 3. Περιμένουμε κάποια χρήματα. Όταν πάρουμε προκαταβολή αρχές Ιανουαρίου, θα εξοπλιστούν όλοι. Δεν θα χρωστούμε σε κανέναν. Πάντως, για να σας καθησυχάσω, κύριε Αβραάμ, αντιθέτως, βλέπω επίθεση φιλίας από την κυβέρνηση. Να μην θεωρείτε ότι υπάρχει επίθεση εχθρότητας. Τα χρήματα που καθυστερούν είναι περίπου της τάξης των 4 εκατομμυρίων, έτσι, από κάτω. Εάν αυτά έρθουν, καταρχήν αυτό αποτέλεσε την αιτία ορισμένη να κάνουν δήλωση διακοπής, που δεν σημαίνει σταματάει, σταματάει το έργο προσωρινά. Αν έρθουν, συνεχίζουμε κανονικά. Ελπίζουμε να έρθουν. Αυτό που είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, ότι δεν διαπιστώνουμε ότι μας παραγκονίζει κανείς, είναι αλήθεια. Το διαπίστωσα και εγώ χθες, όταν πήγα στο Υπουργείο Μεταφορών Συγκοινωνιών, Επικοινωνιών, για ορισμένα θέματα που δόθηκαν αμέσως οι λύσεις. Αμέσως. Και δεν υπάρχει, συγγνώμη, δεν υπάρχει, ούτε πρόκειται για να υπάρξει. Τώρα, να πούμε και για τυχείο, είμαι ευτυχής, αν σας ενδιαφέρει να το γράψετε, ότι αύριο μεθαύριο, αντιμεθαύριο, ξεκινάει η παράκαμψη του Χαλκιούς, ένα σημαντικό έργο που γνώρισε και αυτό διελκυνστήρες με Συμβούλια Επικρατείας κτλ. Είμαστε πανέτοιμοι, κατευλήθησαν οι αποζημίωση στο 75% των προβλεπόμενων, και ο Σουνούπο αρχίζει η κατασκευή της παρακάμψης του Χαλκιούς.